Πειρά εναντίον της Ρούλας Κορομιλά έριξε για άλλη μια φορά η Πόπη Διαμαντάκου μέσα από τη στήλη της στα νέα. Τίτλος «Μπροστά στην πιο θλιβερή θέα». Η επανάληψη ενός τραγέλαφου ως φάρσα εις βάρος του κοινού. Αυτό ήταν η επάνωδος του Big Brother. Επανήλθε σε κρίσιμες στιγμές για τον τόπο, το χειρότερο πρόγραμμα που εμπνεύστηκε ποτέ η τηλεοπτική παραγωγή για να παραγεμίσει με φτηνό πρόγραμμα τις ατέλειωτες ώρες της καταθλιπτικής σχολής ενός κοινού που από την υστερική κατανάλωση πέρασε απότομα στη στέρηση του ουσιώδους. Κρίση αξιών, κρίση αισθητικής, κρίση μιας κουλτούρας των ψευδεστήσεων που ξεφλουδίστηκε εις τα εξών συνετέθη αποκαλύπτοντας τα σαθρά υλικά που την στήριξαν. Τα συμβολίζει όλα μια παλιά δόξα των γκλαμουροσόου, η οποία αγωνίζεται ακόμα να αποδείξει ότι την αντέχει το γυαλί σε μια παροδία του παλιού της ρόλου. Εκεί που παρουσίαζε τα γυαλιστερά πρότυπα μιας Ελλάδας που ριχνόταν στο γλέντι και τη φιγούρα, που είχε αρχοντικό ντεκόρ των εκπομπών της στο έξοχης αισθητικής δημαρχείο της Ήρου, βρέθηκε προχθές να παρουσιάζει τα μίζερα προϊόντα της τηλεορασόπληκτης χώρας. Για την ακρίβεια, ό,τι απέμεινε από τη σκληρή διοίκηση ελπίδων, καημών και ψυχικών επενδύσεων μιας γενιάς που μεγάλωνε με το βλέμμα στραμμένο σε μια τηλεόραση βαμπύρ του εαυτού της. Μια χούφτα κορίτσια, Ελλήνες, Εβελίνες, Νάρες κλπ. Ανθυπομείς επαρχιακών καλλιστείων που έχουν πάρει σβάρνα τα reality, τρελαμένες για δημοσιότητα, έτοιμες για όλα. Με τον ντεκολτέ φουσκωμένο μέχρι τα ρουθούνια, με ξανθό extension, με baby doll, λολιτοφέρνουσες που ελπίζουν σε μια καριέρα στο modeling. Μια όρημη κυρία με ακατάπαυστη φλιαρία προσδόξαν της αλίστου μνήμης προσφοράς της Βροχοπούλου. Και μια κουφτά άνδρες με μπεγλέρια που έριξαν με το καλησπέρα δύο ζεμπεκές θυμώντας το εγχώριο folklore της Βαρβατήλας. Υπερκινητική βλαστή της ελληνικής υπαίθρου με τη γραφική ντοπιολιαλιά, άλλη με ευκίνητους γοφούς και περήφανη για το μαδημένο φρύδι. Όλα όσα κάποτε προκαλούσαν την έκπληξη καθώς τα ανακάλυπτε το φιλοθεάμον ως χαρακτηριστικά αυτής της ιδιαίτερης φυλής των Big Brotheroπληκτων προσφέρθηκαν εξ αρχής σαν δέλεα για το μικρό τσίρκο των ανθρώπων χάμστερ. Γιατί κλεισμένοι στο σπίτι κλουβί θα επιδοθούν σε ό,τι κόλπο τους υποβάλλει τελειοποιημένη στις ψυχολογικές μεθόδους έκκλησης παθών παραγωγή του εν λόγω τηλεοπτικού υποπροϊόντος. Η Ρούλα Κορομιλά, ναι, αδυνατισμένη. Να που οι σκληρές κριτικές κάνουν καλό στην υγεία. Της ευχόμαστε να το κρατήσει. Με την φωνή σαν τυλιγμένη συμπαμπάκι, χωρίς εκείνα τα στριγκά ουρλιαχτά που γδέρνουν τα αυτιά. Ουδείς θα αρνηθεί ότι παραμένει επαγγελματίας, μόνο που δεν πάβει να υπηρετεί τη θλιβερή εικόνα της αργής, βασανιστικής δύσης μιας τηλεόρασης που ξεκίνησε να αφηγείται ένα λαμπερό παραμύθι και βρέθηκε να σιγοντάρει παρακμιακό, σκυλάδικο σκοπό. Σαν άσχημη φάρσα, μας φάνηκε το μαραθώνιο σόου της Big Brotherικής επανόδου. Εις βάρος μιας χώρας που αναζητά σαλισμένη αξίες και διεξόδους, μιας χώρας που αισθάνεται βαρύ το βλέμμα του κόσμου πάνω της. Ακούσει οι Big Brotheristές όλοι να συμμετέχουμε στο παγκόσμιο πείραμα της διάσωσής μας. Και αντί οποιασδήποτε διασκεδαστικής διεξόδου, ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα προσφέρει τη θλιβερή αναπαράσταση της εγχώριας ασφυξίας. Έναν παραμορφωτικό, μεγενθητικό καθρέφτη των χειρότερων ελαττωμάτων μας σε hardcore σκηνοθεσία. Χαλάλη τα 200.000 ευρώ του νικητή.